Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ακόμα προγραμματική δέσμευση που αφορά τον αθλητισμό. Αποτελεί πρωταρχική δέσμευσή μας η ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο Κορινθίων, τόσο σε υποδομές όσο και σε εκδηλώσεις χωρίς διακρίσεις σε αρεστούς και μη. Στις υποδομές. Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Παθαρίστρα ως νέου στολιδιού αθλητισμού και πολιτισμού. Έχουμε κάνει και ιδιαίτερη βέβαια προγραμματική δέσμευση με πλήρη οδικό χάρτη. Η χωρητικότητά του είναι 2.000 καθήμενοι θεατές με δυνατότητα 500 ακόμα πτυσσόμενων καθισμάτων. Η έκταση είναι δημοτική εμβαδού 16,5 στρεμμάτων. Αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού με τοποθέτηση χλωοτάπητα, βελτίωση των αποδυτηρίων και επισκευή της κερκίδας για την αποσυμφόρηση των σωματείων από τα δύο γήπεδα της πόλης, ένα στο συγγυσμό και ένα το δημοτικό στάδιο. Κατασκευή κροκίδιου αθλητικού κέντρου στο Περιγιάλι με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο αγωνισμάτων, αλλά και γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, σε ιδιόκτητη δημοτική έκταση εμβαδού 13 στρεμμάτων στη θέση Πασιά. Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ στην παραλία Ποσειδονίας. Κατασκευή χλωοτάπητα στα γήπεδα, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα Κουταλά, Μαψού και Αγίου Ιωάννη. Ανάδειξη του αθλήματος του τέννις στο Δήμο Κορινθίων με την κατασκευή γηπέδων στην Κόρινθο, αλλά και την αποπεράτωση του εγκαταλελειμμένου έργου στην Ξυλοκέριζα, εγκαταλελειμμένο πάνω από 5 χρόνια, και τη συντήρηση επισκευή των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην Κλένια. Κατασκευή πάρκων γυμναστικής με σύγχρονα όργανα και μηχανήματα στην Ποσειδονία, τα Καλάμια, τον Κάτω Άσο, το Χιλιομόδι, τα Αθήκια, τα Λουτρά Ωραία Ελένης, το Σοφικό, τον Κόρφο. Επισκευαστικές εργασίες αθλητικών χώρων και αποδυτηρίων όλων των ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Δήμο Κορινθίων με μία ενιαία εργολαβία. Ανακατασκευή του γηπέδου του Κάτω Άσου, το οποίο έχει υποστεί ζημιές μετά την πλημμύρα της 28 Σεπτεμβρίου. Τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού στο γήπεδο Λεχαίου. Αγορά χώρου για επέκταση του προαύλιου χώρου στο κλειστό γυμναστήριο Λεχαίου. Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Κορίνθου και επικάλυψη για μετατροπή του σε κλειστό κολυμβητήριο. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο συνοικισμό της Κορίνθου για τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Συνοικισμός Αγία Άννα, Παθαρίστρα, Ποσειδονία. Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Σολωμό. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Αρχαία Κόρινθο για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Ολοκλήρωση του έργου των νέων κερκίδων στο γήπεδο Χιλιομοδίου. Αντικατάσταση του παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Χιλιομοδίου. Ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κλένια, που είναι το γήπεδο τένις, μπάσκετ και βόλεϊ. Αγορά χώρου και κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ στο Αγιονόρι. Κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ στο Στεφάνι. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο στάδιο Χιλιομοδίου. Αγορά χώρων και κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Αθήκια πάνω από το υπάρχον ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ στον Κόρφο. Κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ στο Αγγελόκαστρο. Εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου συνοικισμού σε συνεργασία με την ομάδα ΠΑΣ Κόρινθος στην Πάρτσα, αλλά και αξιοποίησή του προς όφελος όλων των ομάδων της περιοχής. Αυτά όσον αφορά τα έργα υποδομών. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, προτείνουμε εφαρμογή δημοτικού προγράμματος Αθλητισμός για Όλους, με έμφαση όχι μόνο στη νεολαία, αλλά και στα άτομα με αναπηρία και στην τρίτη ηλικία. Διοργάνωση σε μόνιμη βάση αγώνων Run Greece, όπως την Τενέα, το Σαρονικό και τη Σολυγία. Ιδιαίτερη βαρύτητα, οικονομική στήριξη και τεχνική βοήθεια θα δοθεί στους δύο υπάρχοντες ναυταθλητικούς ομίλους Κορίνθου και Άσου για τη διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών ναυταθλητικών και εστιοπλοϊκών αγώνων στον Κορινθιακό και το Σαρονικό κόλπο. Διοργάνωση event αθλοπαιδιών ποδηλατόβολτας και γυμναστικής. Κίνητρα για επαναλειτουργία τμήματων,
πυγμαχίας άρσης βαρών και πάλι στο στάδιο της Κορίνθου. Διοργάνωση πανελλήνιων αγώνων στίβου στην Κόρινθο σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ. Διοργάνωση αγώνων με αλεξίπτωτα πλαγιάς από τον Ακροκόρινθο προς τον Κορινθιακό. Διοργάνωση αγώνων kitesurfer στην παραλία Κανταρέ. Διοργάνωση αγώνων beach volley στον Κορινθιακό και στο Σαρωνικό κόλπο. Τέλος, ένα θέμα που απασχολεί όλους τους συλλόγους με αυτήν την πέτρινη πενταετία για τα αθλητικά σωματεία, οικονομική πέτρινη λόγω της άρνησης του Δήμου να επιχορηγήσει τα ποδοσφαιρικά σωματεία, αλλά και πολλά άλλα που δεν ήσαν αρεστοί στην Δημοτική Αρχή. Δεσμευόμαστε για οικονομική επιχορήγηση όλων των αθλητικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιρικών σωματείων, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες σε ημέτερους και μη.